γίνει σωματοφύλακα στο βασιλιά μου. Τον ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει. Θα τον υπηρετώ δωρεάν. Δεν δέχεται να τον υπηρετεί κανένας δίχως πληρωμή. Κι εγώ δεν δέχομαι πληρωμή. Θέλω να τον υπηρετώ επειδή είναι ο ισχυρότερος κύριος. Ευχαριστώ που με τιμήσατε. Είσαστε ο πιο δυνατός άνθρωπος και θα σας υπηρετήσω σε όλη μου τη ζωή. Εκτός κι αν βρω άλλο κύριο, πιο δυνατό από σας. Θα με υπηρετείς πιστά σε όλη σου τη ζωή. Όσο είσαστε ο πιο δυνατός, δεν θα φύγω από κοντά σας. Γυρίστε πίσω. Δεν πρέπει να περάσουμε μπροστά από το σπίτι του μάγου. Είναι ο υπηρέτης του σατανά. Γιατί όχι? Γιατί τον φοβάμαι μη μου κάνει κανένα κακό. Ο διάβολος είναι πιο δυνατός από ένα βασιλιά. Ο διάβολος είναι πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι πιο δυνατός από το πνεύμα? Οι μάγοι είναι η μεγαλύτερη πληγή της ανθρωπότητας. Γυρίστε πίσω. Εσύ γίγαντα, ξέρω ποιος είσαι. Πώς με ξέρεις? Σε είδα με το βασιλιά. Δεν είσαι ο σωματοφυλακάς του? Ναι. Γιατί γελάς, πού με ξέρεις? Είμαι υπνοτισμένος. Εγώ σου μιλώ με το στόμα του. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Με νευριάζεις, μην παίζεις μαζί μου. Μην παίζεις. Τι κι αν παίζω μαζί σου, δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Είμαι πιο ισχυρός από τον αφέντη σου, το βασιλιά. Γίγαντα ρε πρόβε, εμένα θα υπηρετήσεις. Αν είσαι πιο ισχυρός από τον αφέντη μου, το βασιλιά, θα υπηρετήσω εσένα. Σε αυτή τη ζωή πρέπει να υπηρετούμε τους πιο δυνατούς. Εγώ είμαι ο σατανάς. Σου μιλάω με το στόμα αυτού του υπνοτισμένου. Δεν νιώθεις την παρουσία μου? Δεν νιώθεις μια ταραχή μέσα σου? Εγώ είμαι διάβολος. Ο σατανάς, αυτό το κακό πνεύμα που φοβάται και ο αφέντης μου ο βασιλιάς ακόμα. Είμαι ο ισχυρότερος, είμαι ο δυνατότερος, είμαι ο μέγας. Μισώ τον άνθρωπο, θέλω να καταστρέψω την ανθρωπότητα. Δείξε μου τότε τι μπορείς να κάνεις. Θέλεις να κάνω τη γη να τρέμει? Θέλεις να δεις τα βουνά να βγάζουν φλόγες? Θέλεις να δεις τον ουρανό να τρέμει, τη λάβα να τρέχει? Είμαι ο ισχυρότερος! Είμαι ο δυνατότερος από τον αφέντη σου! Είδες τη δύναμή μου! Εσύ έκανες τη γη να τρέμει. Τα βουνά να βγάζουν φωτιά και λάβα. Θες να κάνω κι άλλο σεισμό? Θέλεις? Πιστεύεις τώρα ότι είμαι δυνατότερος από το αφεντικό σου, το βασιλιά, και ότι μπορώ να κάνω τη γη και τον ουρανό να τρέμουν? Αυτά
Είναι δαιμονικά πράγματα. Πώς τα κάνεις? Μήπως θέλεις να μάθεις το κάθε τι? Μην είσαι περίεργος! Λένε ότι είσαι ψεύτης και κάνεις τεχνάσματα και ότι κάνεις τους ανθρώπους να νομίζουν πως είναι σεισμός, και όμως αυτό είναι ψέματα. Ναι, αλλά ο βασιλιάς σου δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Που όπως θέλεις πες το, είτε απάτη, είτε ψέμα, είτε τέχνασμα. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι ισχυρότερος, εγώ είμαι ο δυνατότερος, εγώ είμαι ο Μέγας. Αποφάσισε λοιπόν αν θες να υπηρετήσεις τον ισχυρότερο. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είσαι πιο ισχυρός από το βασιλιά μου. Θα σε υπηρετήσω, τι θέλεις να κάνω? Θα πας στην απέναντι χώρα και θα συναντήσεις τον αρχιμάγο Μίσνα. Αυτός θα σε οδηγήσει στο βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι τυφλό όργανο μου και υπηρέτης μου. Θα σου πει πώς θα καταστρέψεις τους εχθρούς μου. Ποιοι είναι οι εχθροί σου? Οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί είναι οι εχθροί μου. Τους μισώ, ναι, πολύ τους μισώ. Ήταν και αυτοί στην εξουσία μου. Αλλά από τότε που μας νίκησε πάνω στο σταυρό και σύντριψε τα κεφάλια μας, ξέφυγαν από την εξουσία μας. Γιατί να τους σώσει? Έξω οι χριστιανοί! Έξω οι χριστιανοί! Χριστιανοί? Τι είναι οι χριστιανοί? Πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα. Πώς να τους ξεχωρίσω? Κάτω από τα ρούχα τους φοράνε ένα σταυρό. Και όποιος φοράει σταυρό, δεν μπορώ να τον βλάψω. Πρέπει να τους καταστρέψεις. Δεν μπορώ να βλέπω ούτε το σταυρό, ούτε αυτούς που τον φορούν. Πρέπει να τους καταστρέψεις. Εντάξει, θα πάω. Θα σε υπακούσω σε ό,τι μου πεις. Από τη γειτονική χώρα, έλα μαζί μου. Είσαι κι εσύ υπηρέτης του αφέντη μου, Ποιος είσαι εσύ και ποιος είναι ο αφέντης? Είμαι μάγος και ιερέας των ειδώλων. Εμάς ακούνε οι κυβερνήτες της γης. Ο αφέντης σου είναι καλός ή κακός? Δεν είναι καθόλου καλός. Αλλά είναι πολύ δυνατός. Δε στόπε. Όλοι σχεδόν οι ισχυροί πέφτουν στα πόδια του και γίνονται όργανα του. Κι εγώ τι πρέπει να κάνω για να τον υπηρετήσω? Σήμερα το βράδυ θα έρθεις στη Στοά. Θα καθίσεις εκεί απέναντι και αυτός θα σου πει πώς θα συνεργαστείς με τον αυτοκράτορα για να πολεμήσεις εναντίον των εχθρών του, των χριστιανών. Θα έρθω. Γεια σου. Σήμερα το βράδυ, τα μεσάνυχτα ακριβώς. Την ώρα που έρχεται ο αφέντης με το στρατό του και όλο το συρφετό του. Ήθελα ένα καλάθι, αλλά δεν έχω χρήματα. Δεν πειράζει. Έλα, πάρ' το. Και σου εύχομαι να είναι πάντοτε γεμάτο. Η ευλογία του Θεού μαζί σου. Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ. Πάμε εδώ.
Έμαθα ότι είσαι καλός άνθρωπος. Είμαι φτωχιά γυναίκα και το παιδί μου δεν έχει παπούτσια να φορέσει. Θα μου δώσεις κάτι? Και βέβαια θα σου δώσω. Οπωσδήποτε θα σου δώσω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αν εγώ έχω χρήματα και το παιδί σου δεν έχει παπούτσια, δεν είναι σαν να κρατάω εγώ τα παπούτσια του παιδιού σου? Έλα, πάρε αδερφή μου να αγοράσεις παπούτσια του παιδιού σου. Να μην με βρει το χρήμα. Δεν φτάνουν, δεν φτάνουν. Να, πάρε και αυτό το καλάθι, να το πουλήσεις, να συμπληρώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Να είσαι καλά, η ευλογία του Θεού μαζί σου. Έδωσες κάτι νομίσματα αυτή τη φρώμα, ε? Δώστε και εμένα κάτι, δεν θα σπάσω. Δεν έχω άλλα, αδερφέ μου, μόλις τα έδωσα όλα. Μια άλλη φορά, κάνε λίγο υπομονή. Κάσου από εδώ, κλέφτη ληστή. Έλα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλός άνθρωπος. Αλλά αν συμβεί άλλη φορά κάτι τέτοιο, σε παρακαλώ, μην επεμβαίνεις. Τι θέλεις να πεις? Να, ο άνθρωπος ήθελε χρήματα. Δεν είχα να του δώσω, θύμωσε και με χτύπησε. Εσύ δεν θύμωσες? Να θυμώσω εγώ? Κι αν θυμώσει και ο Κύριος μαζί μου. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Και ο Χριστός με δίδαξε την άκρα αγάπη, την ανεξικακία, την βραότητα. Για ξαναπέστο. Ο Χριστός μου δίδασκε τα πλήθη. Αν ένας σου ζητήσει το πουκάμισο, δώστε και το πανοφόρησο. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται. Να κάνετε καλό σε εκείνους που σας μισούν. Και να προσεύχεστε για εκείνους που σας ενοχλούν και σας καταδιώκουν. Διότι έτσι θα γίνετε παιδιά του πατέρα σας, του ουράνιου, ο οποίος ανατέλει τον ήλιο και για τους καλούς και για τους κακούς. Και βρέχει και για τους δίκαιους και για τους άδικους. Ο Θεός είναι αγάπη. Τα λόγια σου μου αγγίξανε την καρδιά. Α, τι δουλειά κάνει αυτός ο Χριστός? Είναι πιο δυνατός από το διάβολο. Άκουσε, αδερφέ μου. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Και τον ουρανό και τη γη. Τους ανθρώπους, τους αγγέλους και κάθε τι το ορατό και αόρατο. Έτσι, ε. Ο διάβολος τότε τι είναι? Ο διάβολος. Ο διάβολος ήταν κι αυτός άγγελος. Δημιουργημένος από το Θεό. Αλλά υπερηφανεύτηκε. Επαναστάθησε κατά του Θεού. Και έγινε διάβολος. Ξέπεσε από το λαμπρό θρόνο του. Μισεί το Θεό γιατί έχει φτιάξει τον άνθρωπο κατοικόνα του. Ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ομοιωθεί με το Θεό και να γίνει κι αυτός κατά χάρη Θεός. Τα λόγια σου μου αρέσανε. Θα ξανάρθω να σε βρω. Να ξανάρθεις, με πολύ χαρά, αδελφέ μου. Μια στιγμή, μια στιγμή. Κράτησε αυτό, θα σε προφυλάξει από κάθε κακό. Να το φοράς πάντα πάνω σου. Όποιος φοράει το σταυρό, τρέπει τους δαίμονες σε φυγή. Σε αυτό το μυστικό σπίτι έρχονται μόνο άντρες και ορκίζονται. Αν κανείς προδώσει τα μυστικά που γίνονται εδώ μέσα, καταδιώκεται μέχρι θανάτου. Μόνο με ανήθικα πράγματα παρουσιάζεται ο διάβολος. Γι' αυτό γίνονται στα κρυφά. Στη μαύρη μαγεία, μόνο ανήθικα και ανήκουστα πράγματα γίνονται. Γιατί? Γιατί το αφεντικό μας ο διάβολος θέλει τέτοια και ακόμα χειρότερα για να παρουσιαστεί. Περιμένει αυτός! Η άσχημη μυρωδιά σημαίνει ότι έρχεται ο διάβολος. Θα μας επισκεφτεί νωρίς σήμερα το βράδυ. Περίμενε λίγο. Τροπή! Με άσχημα πράγματα αυτά.
Θεός. Είμαι ο ισχυρότερος. Είμαι ο Μέγας. Καινούργια μου υπηρέτη. Έλα εδώ. Ο βασιλιάς είναι υπηρέτης μου. Θα πας μαζί του και θα καταστρέψεις τους χριστιανούς. Θα καταστρέψετε τα όπλα τους που με πολεμούν. Θα καταστρέψετε όλους τους σταυρούς και όλες τις εικόνες και τα σύμβολα τους για να επικρατήσουν τα δικά μου. Θα τους καταστρέψω τους σταυρούς τους αν είναι μεγάλοι. Αν όμως είναι μικροί, δεν πειράζει. Τι κακό μπορεί να κάνει ένας τόσος δα σταυρός? Όχι, όχι. Ακόμα κι αν είναι πολύ πολύ μικροί, έχουν την ίδια δύναμη. Δεν μπορώ να τους βλέπω. Χάνω τη δύναμη. Με καίνε οι σταυροί. Καταλάβετε το? Ακόμη δεν αντέχω ούτε εκείνον που φοράει σταυρό. Θέλεις κι αυτό να βλάψω? Ακόμα κι αυτόν που φοράει ένα τόσο μικρό σταυρό, σαν κι αυτόν. Μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί θα το βάλω στα πόδια. Με έκαψες. Είσαι τόσο δυνατός και φοβάσαι αυτό το πραγματάκι? Σε αυτό το σταυρό επάνω πέθανε ο Χριστός για αυτούς τους ανάξιους και αμαρτωλούς και σύντριψε τα κεφάλια μας. Μας έδεσε εμάς τα πονηρά πνεύματα και με την Ανάστασή του μας αφαίρεσε την εξουσία ανάξι. Αχ, να ζωρέ, τι μου κάνες, τι μου κάνες. Ώστε λοιπόν ο Χριστός είναι πιο δυνατός από σένα. Πραγματάκι. Σταυρό επάνω, πέθανε ο Χριστός. Και σύντριψε το κεφάλι μας. Μας έδεσε εμάς τα πονηρά πνεύματα. Και με την Ανάστασή του, μας αφαίρεσε την εξουσία. Μας ωραί! Τι μου κάνες, μας ωραί! Ώστε ο Χριστός είναι πιο δυνατός από σένα. Κάποιος με αναγκάζει να πω ναι. Δεν θέλω να το πω. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Εγώ είμαι ένα πλάσμα των χεριών του που απομακρύνθηκα από αυτόν. Τότε χάφτη! Εγώ θα υπηρετώ τον Χριστό. Όχι, όχι. Αν το κάνεις θα σε καταδιώξω για σένα. Τότε θα δεις τη δύναμή μου. Έλα πίσω. Καλημέρα, γέροντα. Με θυμάσαι? Καλή σου μέρα. Πώς δεν σε θυμάμαι? Και βέβαια. Ήρθα να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Άκουσα αυτό να το λέει ο αφέντης μου. Γιατί σταυρώθηκε? Για τις κακίες μας. Γιατί έπρεπε εμείς να σταυρωθούμε για τις κακίες μας προς τους συνανθρώπους μας. Αλλά πήρε τη θέση μας και πέθανε εκείνος για μας. Και αν δεν πέθανε για μας, εμείς τι θα γινόμαστε? Θα γινόμαστε. Επειδή μια μέρα θα μας κρίνει όλους και κανένας δεν θα ξεφύγει, ήρθε να μας λυτρώσει προτού ανοίξει το δικαστήριο από μεγάλη αγάπη και καλοσύνη. Κατάλαβες? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί ο Θεός έκανε τους κακούς? Γιατί έκανε το διάολο κακό? Άκουσε, αδερφέ μου. Ο Χριστός τα πάντα εν σοφία έκλεισε. Τίποτα κακό δεν βγήκε από το δημιουργικό χέρι του Άγιου Θεού μας. Ακόμα και ο διάβολος
ήταν λαμπρός άγγελος. Αλλά αποστάτησε και από λαμπρός έγινε κακός σατανάς. Μοχθηρό και πονηρό πνεύμα που θέλει να του μοιάσουμε για να τιμωρηθούμε κι εμείς μαζί. Μα γι' αυτό πέθανε ο Χριστός, για να σωθούμε. Βέβαια. Δώσε μου 100 χρυσά γρήγορα. Δεν έχω, αδερφέ μου, μόνο μερικά νομίσματα έχω. Τα φάει πάλι αυτός ο γίγαντας, ε! Δεν έχω, σου λέω. Γιατί θυμώνεις, αδερφέ μου? Γιατί? Γιατί κατάλαβα ότι αυτός είναι κακός σαν τον διάβολο. Και εσύ είσαι καλός σαν τον Χριστό. Δεν πειράζει, αδερφέ μου, δεν πειράζει. Κι εγώ τον αγαπώ τον Χριστό. Γιατί φαίνεται πως δεν είναι μόνο ο πιο δυνατός, αλλά και ο καλύτερος. Όσο περισσότερο τον γνωρίζεις, τόσο περισσότερο θα τον αγαπάς. Κάνε ό,τι μπορείς για την αγάπη του. Κι εγώ τι μπορώ να κάνω για εκείνον που αγαπάει και τους καλούς και τους κακούς? Πρώτα, που δεν γνώριζες τον Χριστό μας, δούλευες για τους δυνατούς και τους πλούσιους. Τώρα που τον γνώρισες, θα πρέπει να δουλεύεις για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους φίλους του Χριστού μας, τους φτωχούς και τους αδύναμους. Αυτό θα κάνω. Πού τους κουβαλάτε? Τι είναι, κλέφτες είναι? Χριστιανοί είναι! Αφήστε αμέσως ελεύθερους χριστιανούς! Στρατιώτες να σε συλλάβουν. Θα ήθελα να βάλω μαζί τους όσοι κι αν είναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ τώρα τι είσαι? Εσύ είσαι Έλληνας, είσαι Σύρος, είσαι τι είσαι? Όχι, Εβραίος. Εβραίος? Οι Εβραίοι δεν αγαπάνε τον Χριστό? Όχι όλοι. Μήπως οι Απόστολοι δεν ήταν Εβραίοι? Αλλά δεν τον πίστεψαν γιατί τον φαντάστηκαν ένδοξο και λαμπρό στρατιλάτη σαν τον Μέγα Αλέξανδρο των Ελλήνων. Όμως η λαμπρότητα και η μεγαλοσύνη του Χριστού μας βρίσκεται στην αγάπη και την ταπείνωση. Γιατί κλαις, αδελφέ? Έτσι το φαντάστηκα κι εγώ. Γι' αυτό άργησα να τον βρω. Θάρρος, αδελφέ μου, θάρρος. Αλήθεια, τι κάνεις εσύ για τον Χριστό, Γέροντα? Εγώ φτιάχνω καλάθια. Ορίζω μια τιμή και τα πουλάω, αλλά παίρνω κι όσα μου δώσω. Με λίγα λεφτά κερδίζω τη ζωή μου και τα υπόλοιπα τα δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς. Εγώ δεν ξέρω να κάνω καλάθια. Θέλω όμως κι εγώ να κάνω κάτι για τον Χριστό που είναι τόσο καλός. Κάνε ό,τι μπορείς, αδελφέ μου. Κάθε προσφορά σε συνάνθρωπο είναι προσφορά στον ίδιο τον Χριστό μας. Ο Χριστός, ό,τι και να του κάνεις, θα το δεχθεί. Είναι πραγματικά πολύ πολύ καλός. Πίστεψέ με. Αυτό θα κάνω. Δεν μου λες καλά, θα! Που είναι αυτός ο γίγαντας που τριγυρίζει εδώ πέρα? Δεν ξέρω, καλοί μου άνθρωποι. Κάπου εδώ θα γυρίζει.
με περάσεις και εμένα και το παιδί μου στην απέναντι όχθη. Για την αγάπη του Χριστού μου το κάνω. Έλα, θα σε περάσω στην απέναντι όχθη. Ο Χριστός με έκανε να διαλέξω αυτή τη δουλειά και να βοηθάω τα φτωχά και ανυπεράσπιστα αδέρφια του. Θα με περάσεις και εμένα. Ναι. Η φτωχή, η ανήμπορη, η άρρωστη είναι αδέρφια του Χριστού. Και εγώ είμαι υπηρέτης του Χριστού. Έλα, θα σε περάσω. Πάρε πρώτα το παιδί. Ορπιστείτε! Ψάχτε παντού σε κάθε γωνιά να βρείτε αυτό που μεταφέρει στους όμους τους ανήμπορους. Πού είναι η μητέρα σου? Είναι στην απέναντι όχθη. Βλέπω ότι μιλάς πολύ καλά. Ποιανού είσαι? Είμαι αδερφός εκείνο που μετάφερε δωρεάν από τη μια όχθη στην άλλη. Πού σε λένε, αγοράκι? Με λένε ο Κύριος. Κύριος? Ωραίο όνομα, Κύριος. Εντάξει, Κύριος, θα σε μεταφέρω. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ παρός για σένα. Και από χρυσάφι να σου φτιαγμένος, δεν θα σου να καθόλου βαρύς για μένα. Άντε, πάμε. Η χάρη του μπαίνει στην καρδιά μου σαν κοιτάζω το όμορφο πρόσωπο αυτού του παιδιού. Μοιάζει σαν άγγελος Κυρίου. Χριστέ μου, τι μυστήριο είναι αυτό. Ο Χριστός ευλογώνει τον. Βοήθησέ με. Παιδάκι μου, Κύριος, νιώθω σε πολύ βαρύς. Από όλα πιο βαρύς, και από το νερό και από τη γη. Χριστέ μου.
παιδάκι μου. Ποιος είσαι? Τόσο βαρύς. Με έκανες να νιώθω πως σηκώνω όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό ακόμα. Δεν μετάφερες απλώς τον ουρανό και τη γη, αλλά εκείνον που κρατάει τον ουρανό, τη γη και τα σύμπαντα στα χέρια του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Χριστέ μου, εσύ είσαι. Γιατί αυτή η τιμή, γιατί? Τι το καλό βρήκε σε μένα, τον ταλέπορο? Εφόσον επιείσατε της αδελφής μου, της ελαχίστης, εμεί επιείσατε. Αξίωσέ με, Θεέ μου, να σε φέρω και στην καρδιά μου, μέχρι τέλος. Το όνομά σου από σήμερα θα είναι Χριστόφορος και θα σου δοθεί η χάρις και η δύναμη να κρατήσεις το όνομά μου μέχρι τέλους. Ιησού Χριστέ, πρέπει να διώξω αυτούς τους ανθρώπους που βασανίζουν τους Αγίους σου. Αλλά τι να πω, μπορεί να μπερδευτώ, δεν ξέρω και να μιλήσω. Σε παρακαλώ, φώτισέ με, όπως τότε φώτισες τους Αποστόλους, τους μαθητές σου, τους ψαράδες. Χαίρε Χριστόφορε. Να, φωτίζεται ο νους σου. Και να, λύεται η γλώσσα σου. Αφού θέλεις να αγωνιστείς, θα σου δοθεί η δύναμη. Και θα υπομείνεις ακόμα και το μαρτύριο του θανάτου. Και θα βοηθήσεις πολλούς να βρουν το δρόμο του Θεού. Χριστέ μου, βλάστησε αυτό το ξύλο σαν σημείο συμπαραστάσεως. Σταματήστε! Μην φοβόσαστε! Προχωρήστε! Είναι ανόητος αυτός ο άνθρωπος! Οι χριστιανοί είναι καλοί και αθώοι. Γιατί τους χτυπάτε? Γιατί τους βασανίζετε? Γιατί τους σκοτώνετε? Τι κακό σας έκαναν? Ο αυτοκράτορας της Ρώμης Βέκιος βρίσκεται εδώ και διέταξε όσοι χριστιανοί δεν δέχονται να θυσιάσουν στους θεούς να σκοτωθούν. Κατάλαβες? Χάσου από εδώ! Ο Χριστός μου δεν μου επιτρέπει να στο ανταποδώσω. Αλλά σου λέω πως δεν φοβάμαι ούτε τον αυτοκράτορά σου, ούτε εσένα, ούτε το στρατό σου! Θάρρος, θάρρος, αδελφοί μου. Φοβάστε, μη φοβάστε. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Θάρρος, θάρρος, αδελφοί μου. Χαίρετε, κύριε. Τι συμβαίνει, Βάκια? Σε βλέπω ταραγμένο. Σ' ακούω. Έρχομαι από την αγορά. Κάποιος ξένος
Χτύπησε τους στρατιώτες μας που οδηγούσαν στις φυλακές τους χριστιανούς που πιάσαμε. Είναι πολύ δυνατός. Κατάφερα να τους ελευθερώσει. Το χειρότερο όμως είναι ότι τόλμησε να ξεστομίσει λόγια προσβλητικά για σένα. Ποιο είναι αυτό το σκουλίκι? Εκατόνταρχε, πάρε 50 εκατό ή και 200 στρατιώτες και πήγαινε να μου τον φέρεις. Τον θέλω δεμένο, ζωντανό. Αν αντισταθεί, σκότωσέ τον. Και φέρε μου το κεφάλι του. Εσύ είσαι ο Χριστόφορος. Δεν είμαι ο μόνος Χριστόφορος. Όποιος μεταφέρει δωρεάν τον συνάνθρωπό του με το άλογό του, με το γαϊδουράκι του, με την άμαξά του, είναι κι αυτός επίσης ένας Χριστόφορος. Γιατί? Γιατί μεταφέρει τους αδελφούς του Χριστού. Και το είπε ο Χριστός. Όποιος το κάνει στους φτωχούς και ταπεινούς αδελφούς μου, είναι σαν να το κάνει σε μένα. Ξέρεις που είναι αυτός που μεταφέρει απέναντι τους ανήμπορους? Μακριά! Εκεί μέσα στο δάσος, με τα άγρια θηρία. Σε λίγο νυχτώνει. Να ανάψετε φωτιές για να προφυλαχτείτε από τα άγρια θηρία. Χαίρετε, αδελφοί. Σας άκουσα και ήρθα. Λίγο ψωμί. Τι θέλετε στο δάσος? Να πάμε. Γεια σου, Χριστόφορε. Βλέπω, ξέρετε το όνομά μου. Ποιος δεν ξέρει το γίγαντα τον Χριστόφορο, που βοηθάει όλους τους ανθρώπους. Σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Πεθαίνουμε από την πείνα. Λίγο ψωμί. Υπομονή. Υπομονή και πίστη στο Χριστό. Έχω εδώ λίγο ψωμί. Σε μόνο!
Υπομονή! Κάντε λίγη υπομονή. Θα παρακαλέσω το Θεό μου να το ευλογήσει. Κύριε, ημών Ιησού Χριστέ, εσύ που ευλόγησες τους πέντε άρτους την έρημο και χόρτασαν 5.000, σπλαχνίσου τα πλάσματα αυτά και ευλόγησε και πάλι το ψωμί αυτό, ώστε να φαν, να δυναμώσουν, να δουν τη δύναμή σου και να πιστέψουν στα θαύματά σου όλοι. Κοίταξε, μας δίνει συνέχεια ψωμί και το ψωμί δεν τελειώνει. Είδες ποτέ σε τέτοιο τερατώλημα? Αν ο Χριστός δεν ήταν αληθινός, δεν θα γινόταν τέτοιο θαύμα. Χριστόφορε, ο Θεός είναι αληθινός Θεός. Πιστεύω σε αυτό. Κι εγώ πιστεύω! Κι εγώ πιστεύω! Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψανες. Ο Αβραάμ επίστεψε δια της λογικής, όχι με θαύματα. Αδελφοί, τι κάνετε στο δάσος? Τι θέλετε σε αυτή την αφιλόξενη ζούγκλα? Χριστόφορε, ο αυτοκράτορας δίκαιος. Ο αυτοκράτορας δίκαιος, τι? Συνέχισε. Μας είπε να μην επιστρέψουμε σε αυτόν. Αν δεν σε οδηγήσουμε σε αυτόν ζωντανό ή νεκρό, επειδή πιστεύεις στον Χριστό. Κάθε αρχή και κάθε εξουσία είναι δοσμένη από το Θεό. Κάντε το καθήκον σας, αδελφοί μου. Θα έρθω μαζί σας. Μόνο που πρώτα πρέπει να περάσω από την Αντιόχεια να βαπτιστώ και έτσι να γίνω επίσημα χριστιανός. Αν αγαπάμε τον Χριστό, αδελφοί μου, πρέπει να ετοιμαστούμε και για το βάπτισμα του μαρτυρίου. Μόνο έτσι θα λάμψει η ελεύθερη. Ελάτε, αδελφοί μου, μη διστάσετε να με δέσετε. Γιατί τρόμαξες, άνθρωπε? Πώς θα αντικρίσει το Θεό σου την ημέρα της κρίσεως, όταν θα σου ζητήσει να του μιλήσεις για τις κακές πράξεις που έκανες στους χριστιανούς? Έστειλες τόσες ψυχές στην κόλαση, αφού τους ανάγκασες να αρνηθούν τον Χριστό. Εσείς βέβαια δεν καταλαβαίνετε από αυτά και κοροϊδεύετε. Ποια είναι η θρησκεία σου? Ποια είναι η δουλειά σου? Είμαι χριστιανός.
Το όνομά μου ήταν Ρεπρόβος. Τώρα με λένε Χριστόφορο. Είμαι κι εγώ στρατιώτης. Αλλά στρατιώτης του Χριστού. Χριστόφορος. Αυτός που φέρει το Χριστό. Τον εχθρό μου. Σε λυπάμαι, αδερφέ μου. Γιατί δεν ξέρεις τον αληθινό Θεό. Και μιλάς έτσι γιατί προσεύχεσαι στα είδωλα που είναι παγωμένες πέτρες. Θυσίασε στους μεγάλους θεούς. Θα σε κάνω ιερέα τους. Θα σου δώσω πολύτιμα αγαθά. Μου ζητάς να αρνηθώ το Χριστό και να πιστεύω τα λιθάρια. Ξέχασες κάτι, ρε πρόβε. Ξέχασες τα βασανιστήρια. Ξέχασες τον θάνατο. Αν νομίζεις ότι οι χριστιανοί φοβούνται το θάνατο, γελιέσαι. Σε ένα παλιό σκυλό και θα πεθάνεις. Τα σκυλιά πεθαίνουν πολεμώντας τους λύκους. Και εσύ είσαι λύκος, Δέκιε. Είσαι λύκος. Και θα σε πολεμήσω μέχρι το τέλος. Θα σε πολεμήσω με την αγάπη που μου χάρισε ο Χριστός. Μέχρι πότε, πρόβε! Μέχρι πότε! Μέχρι να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη να ξεχωρίζουν τους λύκους από τα πρόβατα. Εκατόναρχε, πάρτε τον και βασανίστε τον! Κράτηστε, Δέκιε. Σ' ακούω, Βάκχε. Οι 200 στρατιώτες που στείλαμε για να συλλάβουν τον Ρεπρόβο έγιναν όλοι χριστιανοί και αρνούνται να θυσιάσουν στους θεούς. Πάντα μου φέρνεις κακές ειδήσεις, Βάκχιε. Οι χριστιανοί όλο και πληθαίνουν. Ο Ρεπρόβος γίνεται όλο και πιο πολύ αγαπητός. Όλη η χώρα μιλάει για αυτόν. Εκατόνταχε! Τι έγινε με τους στρατιώτες σου? Πώς τους μάγεψε αυτός ο αχρίος? Λέγε! Λένε ότι ο Θεός του Χριστόφορου είναι ο μοναδικός αληθινός Θεός. Στο δάσος μας έσωσε όλους από την πείνα. Μας έζησε με ένα κομμάτι ψωμί. Και από τότε λένε ότι ο Χριστός μπήκε στην καρδιά τους. Προτιμάνε, λένε, να πεθάνουν παρά να τον αρνηθούν. Προτιμάνε να πεθάνουν. Προτιμάνε να πεθάνουν. Τ' άκουσες αυτό, Βάκχε? Προτιμάνε να πεθάνω. Εσύ τι λες? Να πεθάνω. Και όσο γίνεται πιο γρήγορα. Δεν πρέπει να μείνει ούτε ένας από αυτούς. Κόψε τους τα κεφάλια. Να μην μείνει κανένας χριστιανός ζωντανός. Πήγαινε! Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά σου. Θα αρνηθείς τον... Δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του. Μισείς τον Άγιο Χριστό που σ' αγαπά και αγαπάς τον κακό δαίμονα που σε μισεί. Σε προειδοποιώ και πάλι. Στην κόλαση θα λάβεις περισσότερες πληγές από αυτές που ανοίγεις στους αθώους χριστιανούς. Τα σπαθιάδες σου κάναν κακό, ε? Να φέρετε δυο αναμένες δάδες και να του κάψετε τις μασχάλες. Σκυλί είσαι, γίγαντα. Μόνο που τα σκυλιά ακούν τη φωνή του Κυρίου τους. Τα πιστά σκυλιά γνωρίζουν την φωνή του Κυρίου τους. Η φωνή αυτή διαφέρει από τα ρουλιάγματα των λύκων.
Αν καταφέρετε και το κάνετε να αρνηθεί το Θεό του, θα σας γεμίσω χρυσάφι. Φάξι, ε! Βάκιε, ρίξε τον στη φυλακή και βάλε μέσα κι αυτές τις δυο, παρέα. Ωραία παρέα, Βάκιε. Τι συμβαίνει, τι θέλετε? Μας έστειλε ο Δέκιος να σου κάνουμε συντροφιά. Ωραία συντροφιά. Η μόνη μου συντροφιά είναι ο Χριστός μου. Πιστεύεις στον Χριστό? Ναι. Τον γνωρίζετε? Κάτι έχουμε ακούσει γι' αυτόν. Τόσο γίνεται στο όνομά του. Αφού ο Θεός από αγάπη για τον άνθρωπο έστειλε το γιο του να θυσιαστεί για μας, γιατί και εμείς να μην θυσιάσουμε τη ζωή μας για εκείνο? Η μόνη πραγματική ζωή είναι εκεί. Είσαι καλός και αγνός άνθρωπος. Για άλλο πράγμα μας έστειλε ο Δέκιος. Και νιώθω κάτι άλλο να γίνεται μέσα μου. Ναι, αλλά εμάς πώς θα μας δεχτεί ο Χριστός? Εμείς είμαστε ξεπεσμένες γυναίκες. Όχι, όχι. Τώρα σας δέχεται πιο εύκολα ο Χριστός, αφού καταλάβατε πόσο κακές ήταν οι πράξεις σας. Λίγοι το νιώθουν όπως εσείς. Θάρρος λοιπόν. Θάρρος, αδερφές μου. Το είπε ο Χριστός. Ήρθα να σώσω τους αμαρτωλούς που πιστεύουν σε μένα. Ο Χριστός πέθανε και για μένα. Την αμαρτωλή. Θα πεθάνω κι εγώ γι' αυτόν. Αρνούμε το Δέκιο και τις ψευτοθέους του. Μαζί σου κι εμείς, Χριστόφορε, θα θυσιάσουμε τη ζωή μας για τη δύναμη και την αγάπη του. Θα προσευχηθώ στον Χριστό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σας, αφού μετανοήσατε ειλικρινά. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να αξιωθείτε του μαρτυρίου, που είναι το ανώτερο βάφτισμα, και με το αίμα σας να ξεπληθούν οι αμαρτίες σας. Τώρα πρέπει να δείξετε ζωντανή πίστη και ειλικρινή μετάνοια. Εσείς οι δύο, ελάτε μαζί μου. Ελπίζω να μου φέρατε καλά, ναι. Σας ακούω. Το τέχνασμά σου απέτυχε, Δέκιε. Τι θες να πεις? Αυτά που ακούσαμε από τον Χριστόφορο. Μας πείσαν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, που ήρθε στον κόσμο για να σωθούμε εμείς. Τι? Σας έκανε μάγια? Τα μάγια είναι του διαβόλου. Ο Χριστός νίκησε τον διάβολο στο Σταυρό. Ο Χριστόφορος μας άνοιξε τα μάτια της ψυχής. Μας έδειξε την αλήθεια. Αυτά σας είπε. Και τον πιστέψατε? Εκατόταχε, πάρ' την και βασάνισέ την μπροστά στο ρεπρόβο. Πήγαινε. Εσύ, Καληνίκη, πιστεύω να είσαι πιο έξυπνη από τη φίλη σου την Ακυλίνα και να θυσιάσεις τους θεούς μας. Και να μην πεις λέξη από αυτά που ακούσατε. Τις προσταγές σου. Θα πάω τώρα αμέσως
το ναό να θυσιάσω. Σε η ζωή και η ανάσταση. Δέξου την ψυχή της δούλης σου, Ακυλίνας. Μήπως και αποκάμει και χάσει το στέφανο του μαρτυρίου. Πέστε μου, τι θέλετε να κάνω. Ίσως δεν μ' ακούνε. Ίσως να κοιμούνται. Ίσως δεν πρέπει να τους ξυπνήσω. Ξυπνήσω. Ξύπνα! Ήρθα να σε υπηρετήσω. Απάντησέ μου! Απομακρυνθείτε. Θέλω να προσευχηθώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, μόνο Εσύ είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Μεγαλειότατε, αυτή εδώ η δαιμονισμένη γκρέμισε τους θεούς. Τι έκανε, είπες? Μας κοροϊδεύε. Ξέχασες ότι είσαι μια ξεπεσμένη. Ότι ήμουν, ανήκει πια στο παρελθόν. Ο Χριστός με καθάρισε και με ελευθέρωσε από τις αμαρτίες μου. Είμαι λυτρωμένη. Ζήτω σταυρωμένος ο Ναζωραίος. Ποιος θα είπε αυτά? Ο Χριστόφορος. Μην ξαναπώ στον δόμο! Και τώρα, πες μου, γιατί γκρέμισες τους θεούς μας?
Εγώ δεν γκρέμισα θεούς. Εγώ γκρέμισα πέτρες. Ο Θεός είναι ένας και είναι πνεύμα. Γκρεμίζονται τα πνεύματα. Ώστε... Ο Θεός είναι ένας και δεν γκρεμίζεται. Ναι. Ο Θεός είναι ένας σε τρία πρόσωπα. Και τρία πρόσωπα σε ένα Θεό. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Αυτό λέει ο Χριστόφορος. Μην ξαναπούσετε το όνομα! Πάτε την! Να πεθάνει με τον πιο Χριστό θάνατο! Και να μου φέρετε μέσα στο νεπρό! Ρεπρόβε, έλα μαζί μου. Αν δεν μετανιώσεις, θα πεθάνεις με το χειρότερο τρόπο. Είμαι ευτυχισμένος που θα υποφέρω και θα πεθάνω για τον Χριστό μου. Όσο για σένα, για του διαβόλου, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Όπως και τόσοι άλλοι ομοιοί σου τύρανοι. Σκασμό! Κράτησε δε, κύριε. Τι συμβαίνει πάλι? Οι φλόγες δεν άνοιξαν τον Χριστόφορο. Πολλοί άνθρωποι έχουν πιστέψει στον Χριστό. Και φοβούμαστε μήπως ξεσηκωθούν. Τον άνοιξαν, ε. Να βάλετε στη φωτιά μια σιδερένια στολή. Και αφού πειραχτωθεί... Να του τη φορέσετε. Πήγαινε! Αλόκοτα πράγματα συμβαίνουν, Κέσσαρα.
Τη στιγμή που του φορέσαμε την πειρακτωμένη στολή, εκείνη κρύωσε και έγινε όπως ήταν πριν τη βάλουμε στη φωτιά. Δεν έγινε τίποτα. Να μου τον φέρετε εδώ! Έγινε η αιτία. Πολλοί άνθρωποι να αρνηθούν τους θεούς μας και να πεθάνουν. Οι μάρτυρες της πίστεως δεν πεθαίνουν κέσαρα. Μόνο το σώμα τους χάνεται. Εκείνοι ζουν αιώνια κοντά στο Θεό. Σώθηκαν. Εσύ τι θα απογίνεις, Δέκιε? Τι θα απογίνω? Και μένα προσπαθείς να αλλάξεις τώρα? Ο Θεός σε όρισε βασιλιά για το λαό του. Και εσύ αντί να ευεργετείς τους ανθρώπους, τους βασανίζεις και τους θανατώνεις. Χάνω τα λόγια μαζί σου. Τόσα είδες και άκουσες. Δεν βλέπεις τη δύναμη της πίστεως? Δεν ξυπνάς ψυχικά? Μη μας φοβερίζεις, Δέκιε. Οι χριστιανοί γνωρίζουν γιατί πεθαίνουν. Εγώ, ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Δέκιος, αποφασίζω. Αυτός ο άθλιος χριστιανός που περιφρόνησε τις διαταγές μου να αποκεφαλιστεί. Σήμερα, 9 του μηνός του 5ου, του έτους 451, από Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιθυμία, Χριστόφορε. Να προσευχηθώ. Άντε, γεια σου. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Νίκησες και ντρόπιασες τους εχθρούς μου και τον διάβολο. Βοήθησε τους χριστιανούς να φέρουν το σταυρό της διώξεως μέχρι ότου έρθει η ειρήνη στην εκκλησία σου. Επέτρεψε ώστε ακόμα και τα λείψανά μου να συνεχίζουν να ανακουφίζουν εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Χριστόφορε, έχε θάρρος. Η προσευχή σου εισακούστηκε. Χαίρε, διότι τα βασανιστήριά σου και τα δεινά σου θα ανταμειχθούν. Εμπρός, φίλε, κάνε το καθήκον σου. Μη διστάζεις. Σήμερα είναι η ευτυχέστερη μέρα της ζωής μου. Εμπρός! Πώς να σκοτώσω έναν τέτοιον άνθρωπο, πώς! Πώς! Άνθρωπε, κάνε το καθήκον σου. Κάνε αυτό που σε διατάξανε. Όχι! Αισθάνομαι καλά. Πεθαίνω. Τους γιατρούς! Γρήγορα τους γιατρούς! Όχι τους γιατρούς!
αρχίσε την εκτέλεση του... του Χριστόφορου. Ιστολίστουρ με μπούκουρι, ισκούτσουρ με γιάκουντα, ηλούμουρ να τσέλτσεν ρόμπερ παραμπρέτητ Ιησού, Χριστοφόρη κουητούεσαν, δε με γίδες μόρατ, με αγγέτε σέντε, ποκαντώνα τρισσέντορην πραγφρόνι τε ζώτη, πρνέ πραντερ μιετό γιθένια, τα σπατώ εσπίρτε τόνα. Δόξα σοι, το δείξανε το φως, δόξα εν ύψεις της Θεών, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπι. Lord.